Συνεχίζονται οι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λωρίδα τη Γάζα, την ώρα που το Διεθνέ Δικαστήριο τη Χάγη αναμένεται να αποφανθεί για το αίτημα να σταματήσει η στρατιωτική επιχείρηση στον Παλαιστινιακό θύλακο. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο εισαγγελέα του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου, Καρύμ Χάν, ζήτησε να εκδοθούν εντάλματα σύλληψη Ισραηλινών ηγετών, συμπεριλαμβανομένου του Πρωθυπουργού Μπενιαμί Νετανιάχου και κορυφαίων στελεχών τη Χαμά. Παράλληλα, εντός της ημέρας, το Διεθνές Δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει την απόφαση του για το αίτημα της Νότιας Αυρικής που κατηγορεί το Ισραήλ ότι διαπράττει γενοκτονία να διατάξει να κηρυχθεί αμέσως κατάπαυση του πυρός στον Παλαιστινιακό θηλακό. Όσον αφορά το μέτωπο του πολέμου, τι πρώτε πρωινέ ώρε σήμερα οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίζονταν στη Λωρίδα τη Γάζα, με πηγέ σε νοσοκομεία να κάνουν λόγο για πολλού τραυματίε στην Ντέιρα Αλμπάλα. Σύμφωνα με δεδομένα του Υπουργείου Υγεία στη Λωρίδα τη Γάζα, τουλάχιστον 35.800 Παλαιστίνοι στη μεγάλη πλειονότητά του άμαχοι έχουν χάσει τη ζωή του μέχρι τώρα στι Ισραηλινέ επιχειρήσει. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι κινητοποίησεις φοιτητών σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια με έτοιμα την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης συνελήφθησαν 12 φοιτητές οι οποίοι συμμετείχαν σε καθιστική διαμαρτυρία υπέρ της Παλαιστίνης στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.